Πριν ξεκινήσει η διαδικασία 1-0 ο Μέση. Μακρινή στον Άλμπα, Νεϊμάρ και δύο κεντρικοί χαφ. Οι δύο κεντρικοί χαφ που πατήσαν την περιοχή. Και οι δύο παίκτες πατήσαν την περιοχή. Νιέστα και ο Ρακιτζής. Εντάξει. Εγώ θα σου βάλω μια ερώτηση. Ναι. Ποιος αξίζει το πιο πολύ χειροκρότημα για το τρίτο γκολ. Α, για τον κόσμο το αυτό το βάζουμε. Ναι. Για το τρίτο γκολ της Μπαρσελόνα. Ποιος αξίζει, ποιον αξίζει? Για το τρίτο γκολ της Μπαρσελόνα. Ποιος αξίζει το πιο πολύ. Τι είναι το μισό και παραπάνω. Λοιπόν. Το μισό για μένα είναι τα δύο τρίτα. Εντάξει. Στο τρίτο γκολ μιλάω. Μην ξεχνάς ότι είναι στο μεγάλο ρίσκο η Γιουβέντους εκεί, η χώρα είναι πολύ ανοιχτή. Ναι, μα το ναι. Ο Μέση χωρίς να ζεσταθεί, χωρίς να πατήσει περιοχή, καθαρίζει η Μπαρσελόνα 1-0 με τα δύο αμυντικά χαφ, τα δύο οχτάρια δηλαδή. Γιατί ο Μπούσκε ήταν πιο πίσω, πάτησαν περιοχή και η τριάδα, η Αγία Τριάδα, Νεϊμάρ, Μέση και Σοάρες, ένας ήταν ο μεγάλος παίκτης που συνεργάστηκε και εκτέλεσαν, ο ένας έδωσε την πάσα και ο άλλος έβαλε τον γκολ, οι δύο χαφ. Που σημαίνει στο ποδόσφαιρο, όταν πατάει τα χαφ σου περιοχή, είναι πολύ ευεργετικό για την ομάδα σου. Λοιπόν, τι λέει, πήρατε λάμπες, το καταλάβαμε. Σαν να είστε στον παράδεισο, φαίνεστε. Βέβαια. Τι θε κάνει, τα έχει ανάψει όλα, full τάση. Έτσι. Πού είσαι, ρε Μαστοράκι, εδώ, να είσαι στη τηλεόραση. Ο Πύρλο εκεί χάθηκε. Τι χάθηκε, δεν κατέβηκε ποτέ. Εκεί κατέβηκε ο Πύρλο σαν εξάρι. Δεν κατέβηκε ποτέ. Και αποδεικνύεται. Τι μου κλε, ρε Πύρλο μετά ήταν. Τι μου κλε, ρε Πύρλο. Αστραπόγιανε, τι κλε. Το μεγάλο παίχτη. Τι κλε, ρε Αστραπόγιανε. Στα θα μου τα πει μετά. Εδώ το μάθημα τι λέει. Ακόμα και οι τρεις μάγοι να είναι φουλ σε φόρμα, τον γκολ για να έρθει και μάλιστα σε οργανωμένη άμυνα, γιατί τον γκολ το κάνει σε οργανωμένη άμυνα τη Γιουβέντους, χρειάζονται άλλοι δύο. Και οι άλλοι δύο, αν είναι τα χάφ σου, τα οχτάρια σου, τότε είναι ευεργετικό για την ομάδα. Δηλαδή οι τρεις να είναι καλά, αν δεν πατήσει τέταρτος, πέμπτος στην περιοχή, γκολ δεν μπαίνει. Ο προπονητής λοιπόν της Μπαρσελόνα θα μπορεί να πενεύεται ότι στο 1-0 η ομάδα του λειτουργήσε περισσότερο τακτικά παρά ατομικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θα με σταματάς. Το γρήγορο 1-0 όμως έγινε πολύ κακό στο παιχνίδι και στην ποιότητά του για δύο λόγους. Ό,τι ποιος διαφορεί σταματάει και συμπληρώνει. Πρώτον, η Γιουβέντους δεν ανοίχτηκε, δεν έβγαζε παίκτες μπροστά, προσπαθώντας να συντηρήσει την κατάσταση, γιατί σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το σημείο ανέβαινε 20 με 30 μέτρα πιο μπροστά, η Γιουβέντους, μπορεί στο 25 να γινόταν 2-0 και μετά να παρατούσαμε τα καφενεία και να φεύγαμε να δούμε, ξέρω εγώ, τον Τζίμι τον Πανούση. Γιατί προλαβαίναμε να δούμε τον Πανούση στο 25 λεπτό, αν έκανε η Μπαρσελόνα και το 2-0. Και το δεύτερο είναι στο χαμηλό και συντηρητικό παιχνίδι της Μπαρσελόνα που κρατούσε πολύ σωστά δυνάμεις. Δηλαδή, σου δίνω μια μπουνιά, πέφτεις κάτω. Πού με σοκαρεί η Μπαρσελόνα, Κωστή? Πού σε σοκαρεί η Μπαρσελόνα? Κάνει το 3-24 το 1-0. Ναι. Εκεί, αν είμαι εγώ η Μπαρσελόνα, κάνω θηλιά και του φύγω. Του πνίγω. Όχι. Του πνίγω. Αυτοί τι κάνανε? Αυτοί κάναν το άλλο. Αυτοί κρατούσαν δυνάμεις γιατί ούτε οι άλλοι ανεβαίνανε. Σου λέει, δεν ανεβαίνει. Τώρα τι εννοεί με αυτόν τον τρόπο. Μισό. Δεν ανεβαίνει. Τι λέει αυτό. Βρίσκεται. Είσαι από άλλο μαγαζί. Θε διαφήμιση τζάμπα και τέτοια μηνύματα δεν έπαιρναν για χορηγού ρευλάκα μέσα. Μα είναι δυνατόν να παίρνει τέτοιο μήνυμα για το βάζει, ρε χαϊβάνι. Ο Κόντερ, φίλε, τι σχέση έχει. Ο Αλέγκρι είναι εδώ και, τον έχει, εδώ και ένα χρόνο. Είναι ο... Ζηλεύεται το hardball. Ζηλεύεται που πάει ο Τζόρνταν εκεί, ζηλεύεται που τα ποτά του είναι καθαρά. Δεν έχει μέσα να πούμε Τζόνι. Είναι τέτοιο, όχι. Είναι χιουμοριστικό το μήνυμα. Και καλά ότι έχει σκόνη πάνω το μπουκάλι, αυτό είναι ότι δεν ήταν καθαρό. Ναι. Μόνο έτσι το δεχόμαστε. Και τι υπογράφει σαν Κόντε. Ναι. Λοιπόν, πάμε, μην την πηδάμε την κουβέντα. Αλλιώ εντάξει, δεν ισχύει αυτό που λέει. Η Μπαρσελόνα λοιπόν λέει: δεν ανεβαίνει Γιουβέντους, δεν ρισκάρει. Ούτε εγώ μπαίνω να φουλάρω. Όταν θα ανοιχτεί, όταν θα ρισκάρει, θα σου αλλάξω τα φώτα στο μεγάλο το χώρο με του τρει παικταράδε και τον φανταστικό Ινιέστα το τελευταίο τρίμηνο. Τετράμινο. Θα μπούμε τέσσερι στην κόντρα και θα σε διαλύσουμε. Θα μιλήσω στο τέλο για Black Keys, φίλε. Περίμενε. Punk rock προσχοινώ, αδερφέ, δεν σχολιάζω. Αλλά Black Keys είναι παντάρα. Συνεχίζω. Θα μιλήσουμε για Μπαρσελόνα στην αρχή. Μιλήσουμε λίγο για μπάλα σε αυτή την εκπομπή. Το πότε η Μπάρτσα παίζει συντηρητικά και πότε φουλάρει, ο καθρέφτης της είναι ο Μέση. Όταν ο Μέση κάθεται, είναι το παιχνίδι. Αν βγάλει αυτόν τον στή, είναι απλά μια πολύ καλή ομάδα. Ο Μέση. Και δεν τρομάζει χωρίς αυτόν. Όλα τα λεφτά είναι αυτό. Ο Μέση από το 5 μέχρι το 45 περίμενε τον ανοιχτό χώρο του δευτέρου ημιχρόνου να φουλάρει στο χώρο το μεγάλο. Το σκεπτικό ήταν. Αφού μπορώ με 6 κούρσες συμμετοχικές να γίνω μεγάλη μούρη και να κάνω το 2 και το 3-0, για ποιο λόγο εγώ να φουλάρω και να πιεστώ και να κουραστώ στο ξεκούραστο στο Ρελαντί, έχω το 1-0, όταν ανέβεις ψηλά θα σε χτυπήσω. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά ο συντηρητισμός στην Μπαρσελόνα, και θέλω την
την άποψή σου, ναι, μετατρέπεται σε αλαζονία στα πρώτα 7-8 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που ισοφαρίζει η Γιουβέντους. Ο συντηρητισμός... Στα πρώτα του δευτέρου μηχρόνου, ναι, ναι, βγαίνει κάτι αλαζονικό από την Μπαρτσελόνα. Ο Ινιέστα και ο Ράκιτζης κάνουν το χειρότερο τους 15 λεπτά ανασταλτικά. Και εκεί πάνω γίνεται το 1-1. Ποιο είναι το λάθος της Γιουβέντους για μένα? Όσοι είστε Γιουβεντίνοι, αυτή ο 17χρονος ο Γιουβεντίνος να μου πει. Αντί να κλείσει χώρους και να φύγει αυτή στην κόντρα, έφαγε γκολ στην κόντρα. Δηλαδή η Γιουβέντους, η οποία είναι η μανούλα του κλείνω χώρους και φεύγω, τρώει γκολ στην αντεπίθεση, στο μεγάλο το χώρο, από την Μπαρτσελόνα στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Το γράφω. Λοιπόν, τι δεν έκανε ο Αλέγκρι στο 1-1, λέγε. Εγώ τι θα έκανα? Καταρχήν, του έρχεται, φίλε, η ισοφάριση, ξεκολώθηκαν οι άλλοι, ναι, αμέσως. Πρόσεξε. Είναι οι άλλοι πατάρες είναι, από το 2005 τους είναι και έτσι. Κάτσε. Τους πάνε όλα... Πάει η Γιουβέντους στο 1-1 να κλείσει την Μπαρτσελόνα σε οργανωμένη άμυνα. Και ανεβάζει το γέρο ψηλά. Πώς τον είπες, Αστραπόγεννο. Ωραία. Ο Κρούγκος Αστραπόγεννος. Ωραία. Ανεβάζει το Λευρά ψηλά. Το Λίχτενστάιν ψηλά. Το Βαλσάμι. Λίχτενστάιν. Το Βαλσάμι. Πώς το λένε το center back? Βαλσάμι. Βαλσάμις. Τον Μπαρτσάλι. Μπαρτσάλις. Ο Μπονούτσι. Τον έχει επηρεάσει ο Αλεμπόρ. Όχι, 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 όχι. Ο Μαρκίσιος και ο Ντρογκμπά. Ψηλά όλοι. Χτυπάει το κόρνερ. Ποιος Ντρογκμπάρ? Ο Ντρογκμπάρ. Χτυπάει το κόρνερ ο Πίρλο στο 1-1. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Μέγα έγκλημα. Ναι. Εκεί θες τον Πίρλο. Γιατί τα χτυπήματά του ήταν άθλια χθες. Τραγικό. Τα τραγικά τα χτυπήματά του. Τραγικό. Τον αφήνει στο εξάρι του. Τον ένα το center back, τον ένα το stopper, τον ένα το back και ένα half ακόμα, 4, μη φας την κόντρα. Και τρως την κόντρα εκεί, εγκληματίες. Λοιπόν, η κίνηση που έπρεπε να γίνει για μένα, εντάξει, σωστό, για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η κίνηση που έπρεπε να γίνει για μένα, στο 1-1 κάνεις το ρόμβο σου, πώς, βάζεις το στουράλ, το half, μαζί με τον Γκμπά και Μαρκίσιο και περνά τον Πύρλο δεκάρι στη θέση του Μαύρου, πώς το λένε, που έφαγε την κάρτα και ήτανε... Το Γκμπά. Ναι. Ή του Βιδάλ. Του Βιδάλ. Ναι, δεν είναι υπομάχος. Βάζεις... Γύφτος. Ναι. Βάζεις το Βιδάλ έξω. Δηλαδή το χαρίστηκε ο Τουρκαλάς την κόκκινη κάρτα. Κολοτρωγόταν ο Μαύρος να φάει κόκκινη κάρτα. Ο Ποκολόκο. Πύρλο, Στουράλ, Μαρκίσιο, Ντογκμπά. Κάνεις αυτό το στυλ. Κατάλαβες τι είπα, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι ντροπή, κατάλαβες τι λέω. Θα τα πεις μετά. Θα τα πεις μετά, κράτατα. Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Σε 4-4-2 με ρόμβο για τους κατέχοντες ποδόσφαιρο. Με τον Πύρλο δεκάρι και έξω τον πώς το λένε, το Βιδάλ, Στουράλ, τον οποίο για μένα άφησε κακός έξω, στα 90 λεπτά, Μαρκίσιο και τον Μπα. Σε αυτό... Στουράλ ποιος είναι, ρε παιδιά, το σιωρό? Ο Χάφρε της, ο... Χάφρε, μαλά, πιτσιρίκος. Γιουβέντους, ρε. Δεν μπήκε, ρε, δεν έπαιξε, ρε. Α, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε, ρε. Λοιπόν, και μπορούσε να βάλει και το τρίτο στόπε που είναι νεαρός βέβαια. Δεν μπορούσε να. Θα σταματήσω να βγάλω τις πατούσες. Μου αρέσει, ωραία, η ζωή μου αρέσει. Η ζωή μου αρέσει εμένα, Κωνσταντοπούλου. Η ζωή γενικά. Μου αρέσει, Κωνσταντοπούλου. Άι, Κωνσταντοπούλου.